όλος ο κόσμος έχει ερωτηματικά. Ακόμα και εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, έχουμε πολλά ερωτηματικά. Πολλά γιατί. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Δικαιολογημένα τα γιατί. Εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να δούμε και να νιώσουμε τον πόνο των συνανθρώπων μας. Ο άνθρωπος καταλαβαίνει τον πόνο του συνανθρώπου του. Γιατί είναι άνθρωπος και καταλαβαίνει τον ανθρώπινο πόνο. Ένα μόνο δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Τον πόνο του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, σταυρώνει το Θεό, πληγώνει το Θεό, πονεί ο Θεός. Γιατί πονεί ο Θεός? Διότι χάνεται η ψυχή εκείνη από τα χέρια του, από την αγκαλιά του. Την παίρνει ο Σατανάς. Χωρίζεται από τον Θεόν Πατέρα και πηγαίνει στον διάβολο, στον εχθρό του, ο οποίος εχθρός έχει να του κάνει τα πάντινα. Πονεί ο Θεός, μα ο άνθρωπος δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο του Θεού. Αμαρτάνοντας ο άνθρωπος συνεχώς, καταπατεί τη συνείδησή του και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι κακό ή αυτά που λέει είναι κακό. Βλασφημείται ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος βλασφημεί και γελά και του κάνεις παρατήρηση και το συμβουλεύεις και εκείνος γελά. Γιατί δεν μπορεί να νιώσει ο άνθρωπος τον πόνο του Θεού. Αναγκαστικά ο Θεός, για να νιώσει ο άνθρωπος τον πόνο, επιτρέπει να πονέσει ο ίδιος. Επιτρέπει τους πολέμους, επιτρέπει εισβολές, επιτρέπει κατοχές, επιτρέπει ασθένειες, επιτρέπει πολλά κακά για να μπορέσει ο άνθρωπος, αφού πονέσει, να καταλάβει τον πόνο του Θεού. Ο πολύς ο πόνος ο ανθρώπινος θεραπεύει των θεϊκών πόνων. Γιατί μετανοεί, υπάρχει μετάνοια. Μετά των πολλήν πόνων υπάρχει μετάνοια. Όταν ο Θεός, ο Χριστός, ζούσε στη γη, περπατούσε στα Ιεροσόλυμα και του έκαναν εκείνα τα πολλά τα βάσανα, δεν μπορούσαν να καταλάβουν το κακό που έκαναν και στον εαυτό τους και τους είπεν το εξής: «Βασίλισσα νότου θα έρθει να κριθεί μετά της γενεάς ταύτης». Τα λόγια του Θεού είναι απαράβατα. Τα λόγια του Θεού είναι Ευαγγέλιον. Η βασίλισσα νότου ήταν η Γερμανία. Εμπήκε στα Ιεροσόλυμα και έβαζε τους Εβραίους εκατοντάδες εκατοντάδες μέσα στους φούρνους. Τους έκαιε ζωντανούς. Και έτσι επληρώσαν ένα μέρος από τα δεινά, από τα κακά που έκαναν στον Υιό του Θεού. Οι Έλληνες, η Ελλάδα είναι μια χώρα χριστιανική, ορθόδοξη, που λατρεύει τον Θεό. Έναν καιρό όμως άρχισαν να βλαστημούν τον Χριστό, την Παναγία, ασύστολα. Τους έγινε μόδα. Κάθε κουβέντα τους την Παναγία και τον Χριστό. Τότε επέτρεψε ο Θεός να ξεσηκωθεί η Ιταλία εναντίον της Ελλάδος και να γίνει ο πόλεμος του 40. Όταν είδε ο στρατηγός ότι τα θύματα που έπεφταν οι Έλληνες ήταν πάρα πολλοί, η άμυνα τους λίγη,
οι εχθροί ήταν και στον πληθυσμό πάρα πολύ και στα όπλα, αεροπλάνα και τάξ και πυρομαχικά είχαν τις πιο εξελιγμένα όπλα. Τον έπιασαν απελπισία. Αφήκαν το στρατόπεδο και έπιασαν τον δρόμο μεταξύ βουνού και θάλασσας να περπατήσει, να του περάσει λίγο ο πονοκέφαλος. Περπατώντας είδε μια κυρία μεγαλοπρεβεστάτη να τον πλησιάζει. Του λέει, είσαι στενοχωρεμένος, το βλέπω, το ξέρω. Το δίκιο είναι με την Ελλάδα, η Ελλάδα θα νικήσει. Το γιατί επιτράπει αυτός ο πόλεμος όμως, είναι δια τις αμαρτίες των Ελλήνων. Τι σας έφτεξα εγώ και με βλαστημάτε μέρα νύχτα? Τι σας έφτεξε ο Υιός μου και τον βλαστημάτε μέρα νύχτα? Να μάθετε να μην βλαστημάτε ούτε τον Υιό μου ούτε εμένα. Και έγινε άφαντη. Έμοιαζε της Παναγίας και ο στρατηγός, και μόνο που τον έλεξε η Παναγία, παρηγορήθηκε ότι η νίκη ήταν υπέρ τους. Εγύρισε πίσω και είπε στα παιδιά αυτά που είδε και άκουσε. Ο πόνος ήταν πολλής. Τα γεγονότα ήταν τόσο τραγικά και τόσο πολλά που συνετάραξαν όλους τους Έλληνες, μικρούς, μεγάλους, γέρους, τους εχθρούς τους εσυφιλίωσε και ο καθένας έκλαιγε τον πόνο του. Το κάθε σπίτι είχε έναν πόνο βαθύ και μεγάλο για να κλάψει, να πονέσει και να θρυνήσει. Και αφού η νίκη ήταν υπέρ των Ελλήνων, δεν πρόλαβαν να χαρούν την νίκη. Μπαίνει το τέρας η Γερμανία μέσα στην Αθήνα σιδερόφραχτη και αρχίζει να σκοτώνει τους λεβέντες των πανεπιστημίων. Πρώτα σκότωσαν τους φοιτητές, τους γιατρούς και τους άλλους επιστήμονες. 20-20 τους έστρωνε κάθε μέρα, τους σκότωνε και γέμισε η Αθήνα πτώματα. Το κάθε σπίτι δεν σκέφτεται πια την νίκη εναντίον των Ιταλών, αλλά των νέων πόνων, των νέων εχθρών, πώς θα τον αντιμετωπίσει. Επέρασε χρόνος, τα τρόφιμα έλειψαν, μικροί μεγάλοι είχαν να κλάψουν έναν δικό τους χαμένον, οι δυο, οι τρεις. Επιτέλους εμπήκαν οι Άγγλοι μέσα και εφυγάδευσαν τους Γερμανούς και ανάσαιναν οι Έλληνες και φώναξαν το «Η Ελλάδα είναι δική μας». Έπρεπε όμως, κατά τη δική μου γνώμη, να φωνάξουν «Ο Θεός είναι δικός μας». Η Ελλάδα είναι δική μας, αλλά για να χαιρόμαστε την Ελλάδα πρέπει η Ελλάδα να έχει Θεόν μέσα της. Να κυματούν οι θρίαμβοι της δοξολογίας του ενυψίστης Τριαδικού Θεού, να κυματεί το όνομα του Χριστού και της Παναγίας με σεβασμό μεγάλων, για να χαιρόμαστε και να καυχόμαστε ότι η Ελλάδα είναι δική μας και η Κύπρος είναι δική μας. Αλλά θα είναι δική μας και η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι δική μας, θα είναι δικές μας, εάν είναι ο Θεός δικός μας. Αν ο Θεός είναι αναπαυμένος με τις πράξεις μας, με τις σκέψεις μας, με τα λόγια μας.
πίσω από ένα μεγάλο κακό κρύβονται δύο δαίμονες. Ή ο δαίμονας της αμαρτίας ή ο δαίμονας της υπερηφανίας. Αποκλείεται να έρθει μεγάλων κακών σε μια χώρα, σε ένα σπίτι, σε έναν άνθρωπο, εάν πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος δεν παραδοθεί στην αμαρτία ή στην υπερηφάνεια. Εάν ο άνθρωπος προσέχει και από την αμαρτία και από την υπερηφάνεια και του έρχονται πειρασμοί, τότε αυτός είναι ο Άγιος. Αυτός είναι εκείνος ο εκλεκτός που θέλει να εξομοιωθεί με τον Υιόν του Θεού, που αμαρτία δεν επίησε, αλλά αμαρτίες επλήρωσε. Και για να θεραπευτεί ο πόνος του Θεού Πατέρα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Έπρεπε ο πόνος ανθρώπινος να θεραπεύσει τον πόνο του Θεού, τον θεϊκόν πόνο. Για να θεραπευτεί ο θεϊκός πόνος, ο πατρικός πόνος, έλαβε ο Υιός ανθρώπινο σώμα και το έθεσε στην εξουσία των κακών, των δαιμόνων και των ανθρώπων, να το κακοποιήσουν, να πονέσει τόσο πολύ, να υποφέρει τόσο πολύ, για να ελαφρύνει ο πατρικός πόνος του Θεού Πατέρα με τον πόνο των ανθρώπινων. Έπαθεν ως άνθρωπος για να θεραπεύσει τον πόνο του Θεού Πατέρα. Εκείνον που δεν μπορούμε να καταλάβουμε είναι ο πόνος ο θεϊκός. Τον ανθρώπινο πόνο τον βλέπουμε, τον ακούμε, τον νιώθουμε, συμπάσχουμε, ακούμε τα φρικτά γεγονότα που έπαθαν στην Ελλάδα οι ομόθρησκοι μας, οι Έλληνες, και πονούμε. Τον πόνο του Θεού δεν τον βλέπουμε, γι' αυτόν και δεν πονούμε. Και εγώ κατά τη γνώμη μου λέω ότι εάν υπάρχει άνθρωπος που βλέπει τον εσταυρωμένο πάνω στο σταυρό και δεν χύνει δυο δάκρυα, αυτός ο άνθρωπος είναι ξένος του Θεού. Αποκλείεται να αγαπά τον Θεό και να τον βλέπει πάνω στο σταυρό για την δική του αγάπη και να μην χύνει δυο δάκρυα. Η υπερηφάνεια είναι μέσα του, το δαιμόνιο της υπερηφανίας, ή είναι σκληρή η καρδιά του σαν τους Εβραίους. Χειρότερες οι καρδιές των Εβραίων από τις πέτρες, διότι οι πέτρες έσπασαν, εσκίστηκαν, ο ήλιος εσκοτίστηκε, ο ουρανός έκλαψε, θάμπωσε, τα αστέρια κρυφτήκαν, η σελήνη το ίδιο, η γη εσύστηκε, τα μνημεία ανοίχτηκαν, ο Άδης εστέναξε, εμούγκρισε ο Άδης. Και ο άνθρωπος μένει ανάλγητος. Δεν είναι να φρίξει ο άνθρωπος για την αναισθησία του ανθρώπου που για τον άνθρωπο έπαθε ο Χριστός. Δεν έπαθε για τις πέτρες, ούτε για τον ήλιο, ούτε για τον Άδη, ούτε για τη γη. Για μας, για να μας σώσει. Γιατί ο Χριστός όταν ήταν στον κήπο και έκλαιε και προσεύχε του και έτρεχαν οι ίδροι του, ο ίδρος του ως ήθρομβη αίματος, έγινε ο ίδρος του κόκκινο σαν αίμα και οι σταγόνες του έτρεχαν συνέχεια πάνω στη γη και εξέφρασεν πάνω στην πιο δύσκολη του στιγμή, εξέφρασεν έναν παράπονο και μια παράκληση στον Πατέρα. Πάτερ, ή δυνατόν εκφυγήν το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλός σύ. Αμέσως ευρέθηκεν κοντά του ο Θεός Πατέρας σαν άγγελος και τον επαρηγόρησε με τα λόγια: «Παιδί μου, ο δικός σου πόνος λιγοστεύει τον δικό μου πόνο».
πονώ, γιατί χωρίζομαι από τους ανθρώπους που εμείς τους εκάμαμε, εμείς τους δημιουργήσαμε. Και οι άνθρωποι δεν μας γνωρίζουν και πηγαίνουν στον δαίμονα, πηγαίνουν στην κόλαση, πηγαίνουν στην απώλεια. Και αυτός ο πόνος είναι αθεράπευτος, δεν θεραπεύεται με τίποτε. Μόνο με τη δική σου θυσία θα θεραπευτεί, θα λιγοστέψει ο δικός μου πόνος. Και πήρε θάρρος ο Υιός και είπε, εφόσον ο δικός μου πόνος θα εξαλείψει τον πόνο του Θεού Πατέρα μου, θα προχωρήσω. Θα πάθω τα μύρια για να σωθούν οι άνθρωποι. Πόσοι άνθρωποι όμως το σκέφτονται τούτο? Πόσοι άνθρωποι νιώθουν τον θεϊκόν πόνον? Πόσον πονεί ο Θεός όταν ένας άνθρωπος κάνει μια αμαρτία, ή με τη γλώσσα του, ή με την πράξη, ή με τη σκέψη? Πόσοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν? Πόσοι άνθρωποι νιώθουν τον πόνο των θεϊκών για να μπορέσουν να βοηθήσουν την κατάσταση, τουλάχιστον οι ίδιοι να γίνουν αναμάρτητοι, άμετοι όσον είναι το δυνατόν, και να οδηγήσουν και τα παιδιά τους στον δρόμο του Θεού? Δυστυχώς οι μέρημνες του κόσμου τούτου καταπνίγουν τη φωνή της συνείδησης, τη φωνή της ψυχής που φωνάζει δυνατά μέσα μας, την καταπνίγουν. Και έχουμε συνεχώς στο στόμα μας γιατί. Γιατί ο Θεός επέτρεψε τον πόλεμο? Γιατί ο Θεός μου πήρε το παιδί μου? Γιατί ο Θεός έστειλε μου του την αρρώστια? Και όμως το γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να το ρωτήσουμε, να το πούμε, να το σκεφτούμε καν. Μόνο ένα γιατί μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα να το πούμε. Ποιο είναι το αυτό το γιατί? Γιατί ο Χριστός εσταυρώθηκε. Δικαιούμαστε να ρωτήσουμε γιατί ο Χριστός εσταυρώθηκε. Για ποιον λόγο έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε? Για να σώσει εμάς τους ανθρώπους. Εάν η ψυχή μας ήταν τόσο φτηνή, τι ανάγκη ήταν να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Τι ανάγκη ήταν να υποφέρει τόσα για να μας σώσει? Εκείνο που πρέπει, που οφείλουμε να κάνουμε, είναι να αφοκριστούμε, να κροστούμε, να προσιλωθούμε λίγο στο σταυρό και στο σταυρωμένο, να ακούσουμε εκεί τι συντελείται στη σταύρωση του Χριστού. Η σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, η απαλλαγή μας από τους δαίμονες, η απαλλαγή μας από την αιώνιον καταδίκη. Δεν είναι μικρή η εργασία τούτη, γι' αυτό και ο διάβολος δεν μας αφήνει να σκεφτούμε ούτε τον σταυρό ούτε τον εσταυρωμένο. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτε το λυπηρό, παρά μόνο χαρμόσυνα, χαρές και διασκεδάσεις, και να περάσουμε ζωή χαρισάμενη στον κόσμο τούτο. Αλλά δεν γίνεται. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι εκείνος που κλαίει για τις αμαρτίες του και για τη σταύρωση του Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο ευτυχισμένος. Αυτός ο άνθρωπος, ενώ κλαίει, μέσα του νιώθει γαλήνη, ειρήνη και χαρά ατέλειωτη. Η χαρά που προκαλεί το πένθος, το διαχριστόν πένθος, είναι η χαρά η ουράνια, η χαρά η αληθινή, η χαρά των αγγέλων, η χαρά που προκαλεί χαρά στο Θεό και στους Αγίους. Να σκεφτούμε, να πονέσουμε, να κλάψουμε και για τις αμαρτίες μας
και για το σταυρό, των σταυρωμένων, γιατί οι αμαρτίες μας ανεβάσαν τον Χριστό πάνω στο σταυρό. Εάν μπορέσουμε και βάλουμε μέσα στην καρδιά μας τον σταυρωμένο, νομίζω είναι αδύνατον να αποφασίσουμε κάποτε καμιά φορά να αμαρτήσουμε. Εάν ο σταυρωμένος είναι μέσα στη ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας, είναι αδύνατο να προχωρούμε στους λογισμούς, στις σφαίρες, να του ρίχνουμε σφαίρες και λόγχες και μαχαιριές στα πλευρά και παντού, να του μπήγουμε τα καρφιά ξανά μέσα στα χέρια και στα πόδια. Εάν νιώσουμε τον πόνο του Θεού, δεν θα νιώσουμε τον πόνο των παιδιών μας. Εάν περιφρονήσουμε τον πόνο του Θεού, τον Θεό και τις εντολές του, θα κλάψουμε όπως έκλαψαν και οι Έλληνες τον καιρό του πολέμου και τον καιρό της κατοχής. Και όπως έκλαψαν οι Εβραίοι τον καιρό που τους επάτησαν οι Γερμανοί και τους έκαιγαν μέσα σε κρύβανους, μέσα σε φωτιές, μέσα σε λέβητες, εκατοντάδες, εκατοντάδες. Η ιστορία από τον καιρό της δημιουργίας του ανθρώπου συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, τα ίδια γεγονότα. Κάθε έθνος, κάθε λαός, κάθε άνθρωπος που μακραίνει από το Θεό θα υποστεί, είτε το θέλει είτε όχι, πολλά δεινά. Οι άνθρωποι εκείνοι που αγαπούν την πατρίδα τους είναι εκείνοι που τηρούν τις εντολές του Θεού και ο Θεός δίνει τις ευλογίες λόγω των λίγων καλών στους πολλούς συγκατοίκους και συμπατριώτες του. Φυλάει ο Θεός, σώζει ο Θεός πατρίδες και σπίτια και οικογένειες εάν ακούσουμε τη φωνή του Θεού, εάν τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Και πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας οπωσδήποτε με όλη μας τη δύναμη να βάλουμε στόχον πρώτη εργασία να ευχαριστήσουμε τον Θεό και ύστερα τα υπόλοιπα. Είναι αναγκαία και η εργασία και η φροντίδα και οι νοικοκυρές να νοικοκυρέψουν το σπίτι τους, όλα είναι αναγκαία, τα σωματικά αλλά και τα ψυχικά είναι απαραίτητα. Μαζί με τα σωματικά να συμβαδίζουν και τα ψυχικά. Μαζί με τον νοικοκυριό που εργάζεται η νοικοκυρά να προσεύχεται και για τα μέλη της οικογένειας της που λείπουν από το σπίτι. Αλλά είναι στο σχολείο, στα πανεπιστήμια, στις δουλειές, να προσεύχεται με πόνον. Όχι ο νους ήταν στον καθρέφτη, όχι στα φορέματα ποιον της πάει φόρεμα. Αλλά να προσεύχεται με πόνον και να ξέρει με ποιον μιλά. Όταν προσεύχεται στον Χριστό και στην Παναγία, να έχει υπόψη της ποιος είναι ο Χριστός και ποια η Παναγία και τι ζητάει η Παναγία και ο Χριστός. Από μας τους ανθρώπους. Όλα τα γεγονότα είναι υπόψη του Θεού. Τίποτε δεν γίνεται παρά την θέληση του Θεού. Εάν ο άνθρωπος όμως σκληρύνει την καρδιά του και κλείσει τα αυτιά του να μην ακούσει τη φωνή του Θεού, τότε ο Θεός αναγκαστικά, όχι ευχαρίστως, δεν το κάνει με ευχαρίστηση ο Θεός, αλλά αναγκαστικά επιτρέπει στον διάβολο να μας κάνει κακά, να μας πειράξει ο Σατανάς για να συνετιστούμε, να κατεβεί ο νους μας.
καλά είναι πριν τον αναγκάσουμε τον Θεό να μετανοήσουμε εμείς μόνοι μας, να βρούμε εμείς τρόπους να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Και ο Θεός είναι τόσο πολύ έσπλαχνος, τόσο μακρόθυμος, που με τη σκέψη μας ότι θέλουμε να μετανοήσουμε θα μας βρει τρόπους και μέσα θα μας βοηθήσει να βρούμε τον δρόμο της σωτηρίας προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποτε ένας μοναχός νέον παλικαρούι, αρχές της μοναχικής του ζωής, έφυγε από το μοναστήρι και πήγε στην άσκηση σε έναν γέρονταν Άγιο. Άκουσε ότι εκείνος είναι μεγάλος ασκητής, Άγιος άνθρωπος, και υποτάχθηκε σε εκείνον. Εξένιασε ότι έφτασε σε μέτρα αγιότητος, ότι ο γέροντας του είναι Άγιος και προσπαθεί και εκείνος να γίνει Άγιος, και είπε στον γέροντα του: «Γέροντα, θέλεις να πάω εγώ να τα πουλήσω, με περιμένουμε τον καβιλάρι να περάσει να πιάει τα ζεμπίλια μας να τα πουλήσει, να πάω εγώ στην πόλη». Του λέει: «Παιδί μου, έχει πειρασμούς η πόλη». «Όχι πάτερ, εγώ δεν φοβούμαι πειρασμούς. Εγώ θα φύγω την έρημο ύστερα από 6-7 χρόνια που έζησα στην έρημο και να πάω να με πειράξει ο πειρασμός, δεν το φοβούμαι τον πειρασμό». Καλά άντεκα, πήγαινε. Άκουσε ο Σατανάς που είπε «Δεν το φοβούμαι τον Σατανά» και έβαλε τα τσαρούχια του. Μόλις εκατέβηκε, πριν πουλήσει ακόμα τα ζεμπίλια, είδε μια κοπέλα όμορφη που του την έκαμε ο Σατανάς ακόμα πιο όμορφη, και τούτη ήταν κόρη ειδωλολάτρου και ο πατέρας της ήταν ιερέας των ειδώλων. Επλησίασε την κοπέλα, της λέει: «Πατρεύκεσαι με?» Λέει του: «Μα εσύ είσαι μοναχός». «Ξυλώνω με», λέει της. «Να το πω του πατέρα μου», λέει του. Επίεν είπε το πατέρα της, καρτέρα μπόξω του στην πόρτα. Λαλή του: «Να ρωτήσω τον Θεό μου». Ο Θεός του ήταν ο Σατανάς. Έμπηκε μέσα στο είδωλο. Λαλή του: «Σε παρακαλώ Θεέ μου, πέ μου να δώκω την κόρη μου του τάδε καλογέρου». Λαλή του: «Να του πεις, αν αρνείται την πίστη του και το σχήμα του σαν μοναχός, τότε να του τη δόκεις». Επίεν ο πατέρας του λέει αυτά που του είπε ο Σατανάς. Λέει: «Αρνούμε και την πίστη μου και τη μοναχική μου ιδιότητα». Επίεν πίσω είπε, λέει του, μα πάλι να ρωτήσω. Επίεν πίσω λέει του Σατανά: «Αρνείται και την πίστη του και έρχεται στην δική μας θρησκεία και αρνείται και την ιδιότητα του σαν μοναχός». Λαλεί του ο Σατανάς: «Όχι, να μην του τη δόκεις, διότι τούτος έφυγε το Θεό του, αλλά ο Θεός δεν τον άφηκε ακόμα. Τούτος υποσχέθηκε να φύγει, να αρνηθεί το Θεό του. Ο Θεός όμως εγκοντά του και προστατεύκει το». Επίεν πίσω ο πατέρας της του λέει: «Είπε μου να μέσα σου τη δόκω, διότι ο Θεός σου ακόμα είναι κοντά σου και προστατεύεσαι και εσέ εγκατέλειψε». Τι θέλω δηλαδή την κόρη σου. «Ο Θεός μου, εγώ αρνήθηκα το λιγίνος, έμε ανιέται και κόμμα μπροστά της μου». Τι θέλω την κόρη σου. Γυρίζει πίσω, επίνει στον ναβά, έκλαψε καλά καλά, μετανόησε και λαλεί του: «Αβά», λαλεί του, «έτσι και έτσι έπαθα». «Σου είπα τέκνο μου, είσαι νέος και ο Σατανάς θα σε παίξει στα δάχτυλα του». Λέει: «Μα τι Θεός είναι τούτος που έχουμε εμείς?
Εγώ αρνήθηκα το της Ιωσήφ, μη αρνήθηκε και ακόμα κοντά μου και προστατεύκη με. Είδες τέκνο μου, λέει του. Τι Θεό έχουμε, εμείς έχουμε το Θεό των αληθινών. Εκείνοι έχουν τον διάβολο που με το τόσο να φταίξουν τους σατανά θα τους δω και από πάνω τους καταστρέψει. Και ποιον είναι το ωφελός, θα τους πάρει στην κόλαση. Και σε δουν τη ζωή βασανισμένη ζουν και στην άλλη στην αιώνια κόλαση. Έτσι δεν ξανακατέβηκε ο καλέ ο γυρός. Δεν εξαθαρεύτηκε να ξανακατέβει στην πόλη. Έμεινε με το γέροντα του και έφτασε σε μέτρα ψηλά και σώθηκε. Ο Θεός μας είναι ο αληθινός πατέρας. Τον καιρό του Σολομώντος υπήρχαν δύο γυναίκες που διεκδικούσαν ένα μωρό, μια έλεγε δικό μου, η άλλη δικό μου, και μαλώνε για ένα μωρό. Επίαν στο σοφό Σολομώντα, ρωτά τη μια, είναι δικό μου το μωρό. Ρωτά την άλλη, είναι δικό μου το μωρό. Δηλαδή, μα γίνεται να αγεννήσετε και ένα μωρό, το ίδιο μωρό. Συμφωνάτε να το δώκω μια σπουδες κιό? Όχι, εγώ θέλω το. Όχι, εγώ θέλω το, και εγώ θέλω το. Λαλή του, η πασπιστή του φέρνουν μια πάλα. Κι αν είναι το μωρό, λαλή του, να σας δώκω που μισό. Η μάνα που πόνε, δηλαδή του, όχι, μην το σκοτώσεις, δώσεις το να ζήσει το μωρό μου και ας τον ιώσει η ξένη. Α, λαλή της, εσύ είσαι η μάνα, και ας το μωρό σου. Και ο Θεός, ο αληθινός, ο πατέρας μας, ο παντοκράτορας, ο δημιουργός μας, πονεί μας, διότι είναι ο αληθινός, ο δημιουργός μας, ο δικός μας πατέρας, και πονεί μας για το κάθε τι, και δεν μας εγκαταλείπει τελείως όταν αμαρτάνουμε. Θέλει την μετάνοια μας. Πονεί για την πτώση μας. Πονεί για το χωρισμό μας. Θέλει την μετάνοια μας. Θέλει τη σωτηρία μας. Μέχρι την τελευταία μας αναπνοή θα επιμένει και θα στέλνει τους αγγέλους του να μας παρακαλούν να μετανοήσουμε. Όμως, άπαξ ξεχωρίστηκε η ψυχή από το σώμα, η ψυχή μόνη της λαμβάνει την θεϊκή γνώση και ξέρει τα πάντα, καταλαβαίνει τα πάντα, και οι αμαρτωλές οι ψυχές ακόμα, αφού χωριστούν από το σώμα και καταλάβουν τα πάντα, έρθει η θεϊκή γνώση, τότε οι ίδιες οι ψυχές καταδικάζουν τον εαυτό τους μέσα στην κόλαση. Και είναι και ευχαριστημένοι για την κόλαση που τους εκατάταξε ο Θεός, διότι η δική τους κρίση είναι ότι αξίζαν περισσότερα βάσανα. Σήμερα ήταν ο πλούσιος με τον Λάζαρο, και πού είναι εκείνοι που λένε ότι δεν υπάρχουν βάσανα στην κόλαση? Ήταν τόσες οι φωτιές που είχαν μέσα σε τόση άβρα, τόση σκληρή ήταν η φωτιά, τόση άβρα ήταν πάνω του, που ζήτησε από τον Αβραάμ να στείλει τον φτωχό Λάζαρο να βρέξει το δάχτυλο του στο νερό, να αγγίσει πας τη γλώσσα του λίον, και θεώρησε το μεγάλη αναψυχή, ότι είχε να παρηγορηθεί, να δροσιστεί.